Όμως μέρα, θέλω να ακούσουμε έναν αναλυτή του BBC και του Al Jazeera, ο οποίος μιλάει πικρά για την Ελλάδα. Θα έλεγα όμως ότι λέει μερικές αλήθειες, πολύ σημαντικές. Είναι ο κύριος Max Kaiser, οικονομικός αναλυτής του BBC, του Al Jazeera και πολύ μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ένας άνθρωπος που δεν μιλάει εύκολα, τον παρακάλεσα, τον έχω γνωρίσει στο Λίβανο, στη Βηρυκτό παλιά και μίλησε στην εκπομπή μας. Ας τον ακούσουμε. Έγινε η ελληνική οικονομία η χωματερή των τοξικών από την Αμερική. Κύριε Kaiser, εν αναμονή των μέτρων που θα επιβληθούν στην Ελλάδα και τα οποία προβλέπετε ότι θα είναι σκληρότερα για τους Έλληνες φορολογούμενους, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτά τα μέτρα θα είναι και η λύση στο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας. Για ποιο οικονομικό πρόβλημα μιλάτε? Για την οικονομική κρίση φυσικά. Και πώς ξεκίνησε αυτή η κρίση? Πείτε μου εσείς πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Ξεκίνησε το 2002, όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να ακολουθήσει τις συμβουλές της Goldman Sachs για τις κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την οικονομία και τη διαχείριση των δημοσιονομικών σας προβλημάτων και τις εμπιστεύθηκε η κυβέρνησή σας τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. Θεωρείτε ότι το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι τωρινό? Θα σας το πω απλά. Η ελληνική οικονομία θυσιάστηκε. Γιατί οι διεφθαρμένοι τραπεζίτες της Wall Street έψαχναν μια χωματερή για να αποβάλουν τον τοξικό κίνδυνο. Και πολύ απλά η ελληνική οικονομία αποτέλεσε αυτή τη χωματερή. Η Ελλάδα προσέφυγε σε Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, όπου συμμετέχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ή τα πράγματα θα χειροτερέψουν για εμάς? Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η Ελλάδα θυσιάστηκε. Θα πεθάνει. Και ο θάνατος είναι κακό πράγμα. Έτσι δεν είναι? Θάνατο σημαίνει κηδεία και νεκροί άνθρωποι. Αυτό συνέβη με την ελληνική οικονομία. Είναι νεκροί. Τετέλεστε. Ξεχάστε τη. Ποιος θυσίασε την ελληνική οικονομία? Η Wall Street φυσικά. Δεν υπάρχει σωτηρία? Υπάρχει και είναι πολύ απλό. Πρέπει να συλλάβετε τους τραπεζίτες της Goldman Sachs. Πρέπει να συλλάβετε αυτούς τους τραπεζίτες που διάψαξαν οικονομική τρομοκρατία. Φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με έχετε μπερδέψει εσείς οι Έλληνες. Παρουσιάζεστε σαν να μην έχετε την ικανότητα να διαχειριστείτε τα θέματα σας. Έγινε ένα έγκλημα στην Ελλάδα. Είναι σαν να σας βίασε κάποιος και εσείς φωνάξατε την αστυνομία και της είπατε: μπορείτε να συγχωρήσετε το βιαστή μου? Εάν σας βίαζε μια συμμορία, τι θα κάνατε? Θα πηγαίνετε στην αστυνομία και θα λέγατε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ευχαριστήσει το βιαστή μου για αυτό που μου έκανε? Αυτή την αντίδραση θα είχατε? Δεν σας καταλαβαίνω εσάς τους Έλληνες. Σας βίασαν. Η Wall Street σας βίασε. Πώς αισθάνεστε όταν το ακούτε αυτό? Γι' αυτό το λόγο η οικονομία σας καταραίει. Η Wall Street σας βίασε βάνας. Εννοείται ότι πρέπει να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να συλλάβει τους τραπεζίτες της Wall Street? Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνετε. Αυτή είναι η μοναδική εναλλακτική που έχουμε? Τουλάχιστον αυτό είναι το πρώτο βήμα, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και πώς μπορούμε να το αποδείξουμε? Κανείς δεν το παραδέχεται, αλλά και κανείς δεν το αρνείται. Η Goldman Sachs δεν βγήκε ποτέ να πει ότι δεν έπαιξε στις πλάτες της Ελλάδας. Δεν το αρνήθηκε ποτέ. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Είστε σαν τις γυναικούλες που δέχονται τη μοίρα τους και δεν αντεπιτίθενται. Είστε πολύ κότες. Θα σας καταστρέφουν κάθε μέρα. Αυτό θα γίνει. Θα πετάνε ό,τι βρωμάει στη δική σας οικονομία και θα την καταστρέφουν. Keep dumping toxic debt into your economy. You're going to destroy your economy. Είναι πάρα πολύ σκληρός ο Kaiser τα αυτά που είπε για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια όλα αυτά, εάν είναι όντως διότι μας πετάξαν τοξικά τους οι Αμερικανοί και διότι βρήκαν μια ασθενή οικονομία την οποία να χρησιμοποιήσουν. Εκφράζει μια άποψη ακραία. Ωστόσο, λέει και μερικές αλήθειες που πρέπει να τις δούμε. Πάμε και στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του και μετά ξεκινάμε την κουβέντα μας που θα είναι ο επίλογος σημερινή μας εκπομπή. Ποιοι δολοφόνησαν την Ελλάδα? Ζητάτε από τους ανθρώπους που σας έκαναν όλη αυτή τη ζημιά, που σας κατέστρεψαν κυριολεκτικά, να σας βοηθήσουν. Μα δεν θα σας βοηθήσουν, αφού αυτοί κάνουν τη ζημιά και θα συνεχίσουν να την κάνουν. Οι Έλληνες πρέπει να κατέβουν στους δρόμους και να δείξουν με ηχηρό τρόπο ότι δεν θα πληρώσουν κανένα από τα χρέη. Δεν πληρώνουμε ούτε 55 σέντ στο δολάριο ή 25 σέντ στο δολάριο. Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για κανένα από τα χρέη.
Μας κόρυψαν, μας εξαπάτησαν και θα πρέπει και η Wall Street και η Goldman Sachs να σταθούν μπροστά στο Κογκρέσο και να καταθέσουν και να δικαστούν για απάτη. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρόκειται για απάτη. Οι Έλληνες φορολογούμενοι και η ελληνική κυβέρνηση δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να αποπληρώσουν τα υποτιθέμενα χρέη. Δεν αφήνουν σε κανένα ούτε ένα ευρώ. Κύριε Κάιζερ, γιατί αυτή η αντιμετώπιση της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Σειρά έχουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Μεγάλη Βρετανία. Προσανατολίζονται και στις υπόλοιπες χώρες. Μόλις η ελληνική οικονομία θα έχει καταρρεύσει πλήρως, θα βάλουν πλώρη για την Ισπανία, την Πορτογαλία και ούτω καθεξής. Το ίδιο δεν έκαναν με την Ισλανδία. Είναι μια αλυσίδα. Γιατί ξεκίνησαν από την Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Και επειδή ήταν αδύναμη, την καταδίωξαν. Άλλωστε, το έδαφος ήταν πρόσφατο. Υπάρχει λοιπόν ένα οργανωμένο σχέδιο. Φυσικά υπάρχει ένα σχέδιο δράσης. Το σχέδιο αυτό υποβόσκεται εδώ και 10 χρόνια. Η Wall Street, που έχει χιλιάδες τραπεζίτες, αναγκάζει τις εκάστοτε κυβερνήσεις να δανείζονται με υψηλά επιτόκια. Δεν θα επιτρέψουν την πίστοση αυτή να αφομοιωθεί στην οικονομία, γιατί θα προκαλούσε πληθωρισμό, κατατροπώνοντας το σχέδιό τους. Για το λόγο αυτό, μαζεύουν όλα τα χρέη και τα φορτώνουν σε οικονομίες παρόμοιες με αυτή της Ελλάδας, που πρόκειται να πτωχεύσουν, διατηρώντας έτσι τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα. Πρέπει να υπάρχουν χαμηλά επιτόκια ώστε να διατηρείται η κερδοσκοπία. Σήμερα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Αποθεμάτων δήλωσε στην Ουάσιγκτον πως δεν θα ανεβάσει τα επιτόκια γιατί η ελληνική κατάσταση είναι εξαιρετικά τοξική. Αυτό όμως είναι το σχέδιο. Να διατηρήσουν τα επιτόκια χαμηλά ώστε οι κερδοσκόποι της Wall Street να μπορούν να δανείζονται για το τίποτα, δηλαδή να κερδοσκοπούν. Και όταν τους προκύψουν χρέη, τα φορτώνουν σε φτωχές χώρες, όπως η Ελλάδα, που καλείται να το αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το σχέδιο. Πρόκειται δηλαδή για ελεγχόμενη καταδάφιση. Είναι μια δολοφονία. Δεν υπάρχει οικονομική κρίση, αλλά χρησιμοποιούν την Ελλάδα για να χτυπήσουν το ευρώ. Ακριβώς. Είναι μια κατασκευασμένη κρίση. Δεν προέκυψε κατά τύχη. Είναι μια κατασκευασμένη κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Θα μπορούσαμε να το είχαμε προβλέψει. Εγώ το είχα προβλέψει πέρσι. Είχα προβλέψει την παρόμοια ζημιά στην Ιρλανδία ένα χρόνο πριν αυτή γίνει. Πολλοί άνθρωποι είχαν προβλέψει τη μεθοδευμένη οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας. Είναι εύκολο να το προβλέψει. Και τώρα κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το ίδιο θα γίνει γιατί δεν υπάρχει τέλος σε αυτό που έχει ξεκινήσει. Μιλάμε για τρομοκράτες. Οι τραπεζίτες της Wall Street είναι τρομοκράτες και δεν υπάρχει κανείς να σταματήσει. Οι υπόλοιπες χώρες θα ακολουθήσουν την Ελλάδα. Μιλάμε για μια παγκοσμιοποίηση της οικονομίας όπου το 1% θα ελέγχει το 70 ή 80% των παγκόσμιων οικονομικών κεφαλαίων. Το 1% θα ελέγχει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι το σχέδιο δράσης. All of the wealth effectively. That's the plan. Ένα εφιαλτικό σενάριο που αν είναι έτσι τα πράγματα πραγματικά είναι. Θυμίζει Orwell. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό το σενάριο που...